Και θα ήθελα να θυμηθείτε ότι ο Ρωμαίος ιστορικός ανέφερε ότι η αρχαία Σκοτούσα ήταν πόλης ελεύθερη. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Θα ήθελα να δώσετε σημασία στα πρόσωπα. Αν σας φαίνονται οικεία, είναι γιατί μοιάζουν με τους προγόνους μας. Θέλω να προσέξετε την έκφραση στο πρόσωπο. Όταν οι πρόγονοί μας που μέναμε εδώ πριν από 1800 χρόνια έφερνε κάποιες εικόνες τους, τότε πηγαίναν σε ένα καλλιτέχνη, σκάλισε πάνω στο μάρμαρο τα πρόσωπα της οικογένειας και θα το χρησιμοποιούσαν στον τάφο του αγαπημένου τους προσώπου. Γράφω τα ονόματά τους, Δημόκριτος, Διοσκουρίδης, Πυρίας, Φελεξιτόη. Μπορεί να μην έχουν την πλαστικότητα που ίσως με την οποία είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι με τα έργα της κλασικής αρχαιότητας, αλλά δεν πάβουν να έχουν μεγάλη αξία, ειδικότερα για μας. Προσέξτε το ντύσιμο, προσέξτε το τσεμπέρι που φοράει η γυναίκα, το σάλι που φοράνε τα αγόρια. Αυτά όλα είναι από το Μελινικίτς. Ευρήματα αυτά, όπως ανέφερα, είναι όλα επιφανειακά και τυχαία. Πάρα πολλά από αυτά είναι στην αποθήκη του Μουσείου Ξερών. Δυστυχώς, 2 με 3 μόνο εκτίθενται στο αρχαιολογικό. Τα περισσότερα βρίσκονται στην αποθήκη. Στην ουσία, τα ευρήματα αυτά μας δείχνουν ότι επί ρωμαϊκής εποχής υπήρχε μία ακμάζουσα πολιτεία στην περιοχή του Μελινικιτσίου, πολιτεία η οποία κατά πάσα πιθανότητα αντιστοιχεί στην αρχαία Σκοτούσα. Τελειώνοντας με την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, περνάμε στη συνέχεια στη Βυζαντινή περίοδο. Η περιοχή, λίγο βόρεια από το Μελινικίτσι, συνεχίζει να κατοικείται, φτάνοντας μέχρι την εποχή του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου. Στην περίοδο αυτή και κυρίως μετά το 600 με 700 μετά Χριστόν, η περιοχή μας εδώ δοκιμάζεται από εισβολές βαρβαρικών φυλών, Σλάβων και από το 800 με 900 μετά Χριστόν Βουλγάρων. Εξαιτίας αυτής της εισβολής, οι κάτοικοι τόσο στην περιοχή του Μελινικιτσίου όσο και στην περιοχή του Σιδηροκάστρου αναγκάζονται να απομακρυνθούν από τις κάτω περιοχές και να ανεβούν σε πιο ψηλά σημεία. Στο Μελινικίτσι, για παράδειγμα, ενώ η πολιτεία της Ρωμαϊκής εποχής βρίσκεται στην περιοχή Λεγκίντσκο, το οποίο απέχει γύρω στα 2 χιλιόμετρα από το Μελινικίτσι, στη Βυζαντινή περίοδο που υπήρχαν οι βαρβαρικές επιδρομές, αναγκάστηκαν να ανέβουν ακόμη ψηλότερα, να πάνε στην περιοχή Λεγκίνη, η οποία απέχει γύρω στα 5 χιλιόμετρα από το χωριό Μελινικίτσι. Αντίστοιχα, στο Σιδηρόκαστρο, οι κάτοικοι κλείστηκαν σε ένα οχυρό κάστρο, το Σιδηρούν Κάστρο, γι' αυτό και η πολιτεία άλλαξε όνομα και από αρχαία Ηράκλεια έγινε Σιδηρόκαστρο. Οι κάτοικοι εξακολούθησαν να μένουν σε αυτές τις οχυρές θέσεις, βασικά μέχρι την περίοδο που ο βασίλειος ο Βουλγαροκτώνος νίκησε τους Βούλγαρους το 1014 στη μάχη στο Κλειδί και στη συνέχεια για τα επόμενα 200 χρόνια από το 1014 που έγινε η μάχη μέχρι και το 1200, υπήρχε μια σχετική ηρεμία στην περιοχή και οι κάτοικοι σιγά σιγά από το βουνό, από το Λεγκίντσκο, άρχισαν σιγά σιγά να κατεβαίνουν προς τα κάτω, να κάνουν νέους οικισμούς στο Μελινικίτσι στην αρχή και στη συνέχεια τους πρώτους παιδινούς οικισμούς που ήταν το Πρόσνικ, το Προσάνικο, η σημερινή Σκοτούσα και τα Καλά Δέντρα. Με τις λέξεις αυτές θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίαση που αφορά την αρχαία Σκοτούσα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω το φίλο μου, το χημικό Νίκο Ρούμτσιο, που κατάγεται από το Μελινικίτσι και με την επαγγελματική του δραστηριότητα πραγματικά διαφημίζει το χωριό του, να απευθύνει ένα χαιρετισμό ως εκπρόσωπος του Μελινικιτσίου. Πραγματικά ζηλεύουμε το Μελινικίτσι που έχει τόσο μεγάλη ιστορία
και που εμείς έχουμε ένα κομμάτι μόνο όσον αφορά το όνομα και το δήμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νίκος Ρούτσιος και κατάγομαι από το Μελληνικίτσι και ως κάτοικος Μελληνικιτσίου και εκ μέρους όλων των κατοίκων αυτού του ιστορικού χωριού θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλαο Σίκα που επειδή με την πολυετή του έρευνα κατόρθωσε να αναδείξει τη σημαντική ιστορικότητα της περιοχής γύρω από το Μελληνικίτσι. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του παρουσιάζεται η διαχρονική κατοίκηση της περιοχής από την νεολιθική εποχή, δηλαδή το 4.000 π.Χ. μέχρι και σήμερα. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι τα ευρήματα στο σύνολό τους είναι επιφανειακά και τυχαία. Θυμάμαι ακόμη τον θείο μου, τον δάσκαλο Ιορδάνη Ρούμτσου, τον δάσκαλο του χωριού, να μαζεύει μέσα από τους καθημερινούς του περιπάτους στην περιοχή διάφορα ευρήματα όπως νομίσματα, αγαλματίδια, πύληνα αγγεία και να τα παραδίδει στο Μουσείο Σερών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πλούσια και ανεξερεύνητη είναι η περιοχή από αρχαιολογικής άποψης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 30 ευρήματα στις αποθήκες του Μουσείου Σερών και εκτίθενται μόνο 2-3. Γύρω από το Μελληνικίτσι αναπτύχθηκε μια σημαντική πόλη. Ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, σύμφωνα με την έρευνα ιστορικών, όπως του καθηγητή Δημητρίου Σαμψάρη, πάνω στην οποία βασίστηκε και ο συγγραφέας Νικόλαος Σίκας. Η σημαντική πόλη είναι πιθανότατα η αρχαία Σκοτούση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η έρευνα αυτή του Νικόλαου Σίκα σε συνδυασμό με άλλες παρόμοιες να αποτελέσουν αφετηρία για μια πιο οργανωμένη ανασκαφική έρευνα, ούτως ώστε να αναδειχθεί αυτή η πόλη σε όλο της το μεγαλείο. Ευχαριστώ. Πολλές πρόβες, αλλά δεν προβλέψαμε τα απρόβλεπτα. Ερχόμαστε στη δική μας τη Σκοτούσα πλέον. Η ιστορία του χωριού μας αρχίζει το 1320, τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη ιστορική αναφορά που έχουμε. Γι' αυτό και λέμε του χρόνου που είναι, θα είναι το 2020, συμπληρώνουμε 700 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορίας. Να σκεφτείτε ότι η Ηράκλεια, για παράδειγμα, έγινε γύρω στο 1760, έχει ιστορία 250 ετών. Εμείς ως Σκοτούσα έχουμε ιστορία 700 ετών. Να το ξέρετε αυτό και να είστε περήφανοι. Να είμαστε περήφανοι όλοι. Η πρώτη αναφορά λοιπόν που έγινε στο χωριό μας έγινε με το όνομα, το χωριό μνημονεύεται με το όνομα Προσάνικον και η πρώτη αναφορά οφείλεται σε ένα συμβόλαιο, μια πλούσια οικογένεια της εποχής εκείνης, η οικογένεια Κροκά, πούλησε ένα αγρόκτημα στη Μονή Τιμίου Προδρόμου. Στο συμβόλαιο αυτό μνημονεύεται το χωριό με το όνομα Προσάνικον και το συμβόλαιο αναφέρει ότι
Τα όρια αυτού του κτήματος ήταν αφενός μεν προς τα βόρεια ο δρόμος ο οποίος ένωνε τις Σέρες με το Μελένικο, δρόμος ο οποίος ονομαζόταν Βασιλική Οδός, ενώ το κάτω όριο του αγροκτήματος ήταν ο δρόμος που ένωνε τις Σέρες με το Προσάνικο. Μαζί με το χωριό μας μνημονεύονται ακόμη το χωριό Χριστός και το χωριό Καλαβέντα. Αυτός ο χάρτης είναι ένας χάρτης του 1917. Στην ουσία όμως, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη γεωγραφία της περιοχής δεν είχαν αλλάξει ιδιαίτερα. Δηλαδή παρέμειναν τα ίδια όπως ήταν και το 1320. Το αγρόκτημα λοιπόν αυτό, το οποίο αναφέρεται, είχε ως σύνορο αφενός με τον δρόμο που ένωνε τις Σέρες με το Μελένικο, το άλλο το όριο ήταν ο δρόμος που ένωνε τις Σέρες με το Προσάνικο, το πρόσωπο είναι εδώ, επομένως το αγρόκτημα ήταν κάπου εδώ, δηλαδή λίγο βόρεια από τη σημερινή περιοχή του Βάλου, που θυμούνται οι παλιότεροι που βρίσκονται εδώ πέρα. Αυτό ήταν το αγρόκτημα το οποίο πουλήθηκε από την οικογένεια Κροκά και μνημονεύεται σε αυτό το συμβόλαιο του 1320 και έτσι γνωρίζουμε ότι το χωριό μας υπήρχε, δεν ξεκίνησε το 1320, προφανώς για να έχουν κάνει δρόμο από τις Σέρες μέχρι το Προσάνικο, προφανώς το χωριό υπήρχε πολύ πριν. Πιθανολογούμε ότι επειδή η ήρεμη σχετικά περίοδο στη διάρκεια του Βυζαντίου ήταν μεταξύ 1000 με 1200, υπάρχει θεωρία ότι πιθανότατα το χωριό δημιουργήθηκε γύρω στο 1000 με 1100 μετά Χριστόν και στη συνέχεια αναπτύχθηκε και έφτασε μέχρι το 1320 να είναι ένας οργανωμένος οικισμός. Στο χάρτη αυτό φαίνονται οι οικισμοί οι οποίοι υπήρχαν στον κάμπο. Αν δείτε, ο κάμπος ήταν σχεδόν άδειος από χωριά. Είχε μόνο 2-3 χωριά. Το Προσάνικο, τα Καλά Δέντρα και την Εβολεάνη, που έγινε μετά Νεβόλιανη και μετά έγινε Βαμβακιά. Λοιπόν, άλλο ένα στοιχείο για να είμαστε περήφανοι. Σε όλα τα χωριά, σε όσα πάτε, θα σας πούμε ότι έχουμε παλές φωτογραφίες του 1890, του 1900. Εμείς έχουμε φωτογραφία του πρώτου Σκοτουσαίου το 1340 περίπου. Είναι αυτός εδώ που βλέπετε. Είναι ο Ιωάννης ο Σεβαστός, ο κύρις του Προσενίκου. Αυτός τι ήταν ένας πλούσιος γεωκτήμονας. Το όνομα Σεβαστός ήταν τίτλος που έδινε ο αυτοκράτορας στους συγγενείς του. Στους γιους του, στα ξαδέρφια του, στους γαμπρούς του. Ο τίτλος μπορεί να ήταν Σεβαστός, Πρωτοσέβαστος, Σεβαστοκράτων. Ο δικός μας ήταν Σεβαστός. Κύρις ήταν τίτλος τιμής, όπως λέμε σήμερα Σέρε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Ιωάννης, ήταν ο γεωκτήμονας εδώ του Προσάνικου. Στην ουσία τι έκανε, ο αυτοκράτορας του είχε δώσει το αγρόκτημα του χωριού μας και απλώς μάζευε τους φόρους. Και επειδή ήταν πολύ πλούσιος, πήγε στην Αχρίδα, στη σημερινή Οχρίδα, τότε στην πόλη αυτή των Σκοπίων χτιζόταν η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ο επίσκοπος της Οχρίδος χρειαζόταν χρήματα για να τελειώσει τον άρθικα του ναού, πήγε λοιπόν ο Ιωάννης εκεί, πλήρωσε, ζωγράφησαν την τοιχογραφία του και έτσι σήμερα έχουμε τη φωτογραφία του πρώτου Σκοτουσαίου. Ερχόμαστε στην Οθωμανική περίοδο. Οι Οθωμανοί ήρθαν στο χωριό μας το 1383. Φανταστείτε ότι το χωριό ελευθερώθηκε το 1913. Οι πρόγονοι μας δηλαδή πέρασαν μια σκλαβιά 530 ετών. Οι Οθωμανοί κάναν την πρώτη απογραφή εδώ του πληθυσμού το 1455. Τα χωριά που μνημονεύονται στην απογραφή αυτή είχαν τα ονόματά τους που οι περισσότεροι τα γνωρίζετε και τα μόνα χωριά τα οποία είχαν το ίδιο όνομα και τότε ήταν είναι το χωριό Χριστός, είναι το χωριό Μελινικίτσι, είναι το χωριό Καλαβέντρα και το χωριό Καμαρωτό κάπως παραλλαγμένο. Από την απογραφή αυτό ποιο είναι το πιο σημαντικό, είναι τα ονόματα που είχαν οι πρόγονοι μας. Το πιο συχνό όνομα ήταν Γιώργος, όπως είναι περίπου και σήμερα. Δήμος, Γιάννης, Σταμάτης, Μίχος, Νικόλας, Βάσος, Μανώλης. Είχαν όμως και ωραία βυζαντινά ονόματα. Συναδεινός, Εξατιανός. Αυτά όλα είναι το 1455. Εύξηνος, Στασινός, Ρωμανός και οι γυναίκες Καλή, Μάρο, Στάμο. Είχαν και ωραία βυζαντινά ονόματα γυναικεία, σύμφητη ή συναδεινή.
Από την απογραφή αυτή των Οθωμανών γνωρίζουμε τι καλλιεργούσαν οι πρόγονοί μας. Ό,τι και σήμερα. Δημητριακά, ξέραν τι είναι αγρανάπαυση, βάζαν μια χρονιά όσπρια, φακές, λαχούρι, μπιζέλι για να ξεκουράσουν το χωράφι να έχουν την επόμενη χρονιά καλύτερη σοδειά. Καλλιεργούσαν λινάρι για να έχουν για τα ρούχα τους τα λινά. Καλλιεργούσαν καρύδια, μια καλλιέργεια η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο. Οι πρόγονοί μας γνωρίζαν πολύ καλά τι μπορεί να βγάλει η γη τους. Πλήρωναν φόρο για τα αμπέλια και φυσικά πλήρωναν φόρο για τα γουρούνια, εκτρέφανε γουρούνια. Είδαμε πριν ότι στη διάρκεια της Βυζαντινής εποχής ο γεωκτήμονας ήταν ο Ιωάννης ο Σεβαστός. Με τους Οθωμανούς ο γεωκτήμονας ήταν πλέον ο σπαχής. Ο σπαχής τι ήταν, ήτανε το τουρκικό υπηκό. Ο Σουλτάνος έδινε σε κάποιον αξιωματούχο του τουρκικού υπηκού ένα αγρόκτημα και αυτός ήταν υπεύθυνος να διατηρεί, να συντηρεί μια μικρή ομάδα από υπηκό και φυσικά μάζευε τους φόρους. Ο πρώτος σπαχής στο χωριό μας ήταν ο Ντογκάν, λεγόταν Ντογκάν. Γύρω στο 1500 αλλάζει ο χαρακτήρας του αγροκτήματος στη Σκοτούσα, στο Πρόσνη. Γίνεται βακούφι. Βακούφι τι σημαίνει. Είμαι εγώ αξιωματούχος, έχω ένα αγρόκτημα, μου το έχει δώσει ο Σουλτάνος. Επειδή φοβάμαι όμως μήπως ο Σουλτάνος θυμώσει και μου το πάρει πίσω, τι κάνω, το χαρίζω σε ένα τζαμί, το κάνω βακούφι. Με αυτή τη διαδικασία, τα έσοδα που έχω από το αγρόκτημα κρατάω ένα μέρος για να συντηρηθώ εγώ και με το υπόλοιπο συντηρώ το τζαμί. Όσο καιρό είναι χαρισμένο το αγρόκτημά μου στο τζαμί, δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς. Είναι ένα παροτρίωτο. Επιπλέον τι κάνω, τι άλλη εξυπνάδα. Ορίζω ως διαχειριστές τους συγγενείς μου, τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου ορίζουν ως διαχειριστές τα παιδιά τους, τα παιδιά τους, τα παιδιά τους και ούτω καθεξής. Το αγρόκτημα, για παράδειγμα, στα Καλά Δέντρα ήταν βακούφι μέχρι και το 1913 που φύγανε οι Τούρκοι από εδώ. Το δικό μας το αγρόκτημα παρέμενε βακούφι μέχρι το 1850 περίπου. Ερχόμαστε στα 1622. Το Μελνικίτσι είναι πάλι στο προσκήνιο. 1622, ένας ιερέας από το Μελνικίτσι, ο Παπασυναδεινός, κάθεται και γράφει το χρονικό του. Την εποχή που οι άλλοι αγωνίζονταν για να επιβιώσουν, αυτός είχε τη φαϊνή ιδέα να καθίσει και να γράψει την ιστορία της ζωής του. Και αναφέρεται σε έναν ιερέα του χωριού μας, τον Παπασκαρλάτο, ο οποίος προφανώς επειδή του άρεσαν οι γυναίκες και επειδή ήθελε να πάει με τη Μιχαλίδα, παράτησε το σχήμα και από ιερέας έγινε μουσουλμάνος. Όπως λέει ο Παπασυναδεινός, ο Παπασυναδεινός είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα γιατί μας δίνει στοιχεία για τη γλώσσα που μιλούσαν οι πρόγονοί μας το 1650 περίπου. Και όπως λέει ο ίδιος, γράφω σε απλή ρωμαϊκή γλώσσα. Γράφει λοιπόν ότι το αυτό χρόνο, το 1622, ετούρκεψε ο Παπασκαρλάτος από τους προσενίκους, έτσι το ονόμαζαν το χωριό μας τότε. Και όταν πέθανε αυτός ο Παπασκαρλάτος, ζήτησε να μην τον θάξουν ούτε σε τουρκικά μνήματα, ούτε σε ρωμαϊκά. Αυτοί ήταν τότε οι πληθυσμοί που υπήρχαν εδώ, Τούρκοι και Ρωμοί, τίποτα άλλο. Και ζήτησε να τον θάψουν κοντά στην Πέλιτσα. Ερχόμαστε στα 1802, όπου πάλι ένας ιερέας, ο οποίος πρώτα ήταν στο Μελνικίτσι και μετά ήρθε σε εμάς, ο Παπασμίλκος, Παπασαμουήλ, Παπασαμουήλκος, Παπασμίλκος. Αυτός λοιπόν μάζεψε γύρω στα 250 γρόσια από εδώ, από τους κατοίκους του χωριού και τα πήγε ως δωρεά στη Μονή Τιμίου Προδρόμου. Φανταστείτε ότι 250 γρόσια με 250 γρόσια την εποχή εκείνη αγόραζε κάποιους 2 τόνους λάδι. Εάν το δούμε σε σημερινές τιμές, ένα κιλό λάδι έχει 3, 4, 5 ευρώ. Φανταστείτε σήμερα τον ιερέα του χωριού μας να μαζέψει 8 με 10 χιλιάδες ευρώ για να τα πάει ως δωρεά σε ένα μοναστήρι. Απίθανο, ε! Φτάνουμε στο 1860. 1860 περνάει από το χωριό μας ένας Σέρβος, πράκτορας, προπαγανδιστής, ο οποίος τι έκανε, ερχόταν και μάζευε στοιχεία για να δείξει ότι οι κάτοικοι εδώ πέρα δεν ήταν Έλληνες. Βρίσκει λοιπόν μία κοπέλα από το χωριό, από το προσένικο όπως λέει, η οποία είχε πάρα πολύ καλή μνήμη, είχε πολύ ωραία φωνή, τραγουδούσε υπέροχα και κάθισε και κατέγραψε ο Βέρκοβιτς τα τραγούδια που του έλεγε η Δάφνη. Η κοπέλα αυτή από το χωριό ήταν η Δάφνη. Σας έχω εδώ ένα τραγούδι για να δείτε πώς υπάρχει συνέχεια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το τραγούδι μιλάει για την όμορφη Θοδώρα, η οποία το Πάσχα, τότε οι πρόγονοί μας όλες τις γιορτές τις είχαν γύρω από το Πάσχα, γύρω από την Άνοιξη.
Μια συνήθεια η οποία έρχεται από το Βυζάντιο και έρχεται πάει ακόμη πιο παλιά στην αρχαιότητα. Η όμορφη λοιπόν Θοδώρα το Πάσχα βάζει τα καλά της και πάει να χορέψει, αλλά δεν πάει να πιαστεί όπου και όπου, αλλά πρέπει να πιαστεί μετά όπου και όπου στην τύχη, αλλά πρέπει να πιαστεί μετά από τα παλικάρια και πριν από τις κοπέλες. Μια συνήθεια που στο χωριό μας έμεινε ζωντανή μέχρι και το 1950 περίπου. Φτάνουμε στα 1885 που γνωρίζουμε πλέον ότι έγινε το πρώτο σχολείο και αυτοί είναι οι πρώτοι μαθητές, είναι τα ονόματα των πρώτων μαθητών που έχουμε για το σχολείο. Βλέπετε ότι υπάρχουν μερικά επίθετα που υπάρχουν και σήμερα, Κελέσης, Καραμάνης, Μήλιος, Σίκας φυσικά, Μέτσιος, Τσουλεκλής, υπάρχει ακόμη έτσι, Νεπάλης. Ερχόμαστε στα 1891. Περνάει από το χωριό ένας Βούλγαρος και καταγράφει τι γίνεται στο χωριό. Γράφει ότι έχουμε ωραία σπίτια, είναι διόροφα, οι απλές είναι περιφραγμένες, οι κάτοικοι έχουν μια υπέροχη εκκλησία, πηγαίνουν στην πόλη των Σερών, εννοεί με άλογα, είναι ωραία ντυμένοι, καθαροί, περιποιημένοι. Προσέξτε όμως αυτό που λέει. Όλοι από τα διπλανά χωριά τους ζηλεύουν για την πρόοδό τους. Αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, το 1900 περνάει από το χωριό ένας Άγγλος, ο οποίος γράφει πάλι για το χωριό ότι έχουμε μια ικανοποιητικού μεγέθους εκκλησία, χαμηλή στέγη, αλλά σε αντάλλαγμα της χριστιανικής της ταπεινότητας έχει ένα υψηλό τετράγωνο κολονοστάσιο και φυσικά αναφέρει ότι οι κάτοικοι τότε ασχολούνταν ιδιαίτερα με την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Φτάνουμε στα 1904. Φτάνουμε στα 1904, όπου ουσιαστικά τότε αρχίζει ο Μακεδονικός Αγώνας. Και έχουμε ακόμη ένα λόγο για να είμαστε περήφανοι για το χωριό μας, γιατί ο Μακεδονικός Αγώνας ουσιαστικά στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στριμώνα ξεκίνησε από αυτό εδώ το χωριό. Ξεκίνησε από την Μαρία Σαμολαδά, τη δασκάλα μας, την οποία την έστειλε το προξενείο εδώ στο χωριό και της είπε θα πας στο Πρόσνικ, θα κάνεις τη δασκάλα και θα μας πεις ποιος από εκείνο το χωριό μπορεί να αναλάβει την αρχηγία του Μακεδονικού Αγώνα. Η Μαρία η Σαμολαδά παντρεύτηκε με τον Μητρούση, τα πρώτα παιδιά που κάναν ήταν η Εφέρτη και ο Γιώργος Κατσιπανταζής, ο Τράιβερ. Και μετά από 1-2 χρόνια η Μαρία Σαμολαδά λέει στο προξενείο ότι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβει την αρχηγία του Ανταρκτικού Αγώνα, του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή αυτή των Σερών είναι ο καπετάν Θανάσης Χατζιπανταζής. Ο καπετάν Θανάσης Χατζιπανταζής σκοτώθηκε το 1906 και στη συνέχεια την αρχηγία του σώματός του την ανέλαβε η καπετάνισσα, για την οποία επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί ουσιαστικά είναι η μοναδική γυναίκα οπλαρχηγός στο Μακεδονικό Αγώνα. Στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα υπήρχαν πολλές γυναίκες που συμμετείχαν ως πράκτορες α, β, τάξεως, αλλά η μοναδική οπλαρχηγός, αρχηγός ανταρκτικού σώματος ήταν η καπετάνισσα Σοφία. Στο σημείο αυτό θα σας κατορθώσαμε, θα ήθελα να επισημάνω ότι κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε, να πετύχουμε θα έλεγα καλύτερα επικοινωνία με τους απογόνους της καπετάνισσα Σοφίας. Η καπετάνισσα Σοφία με τον καπετάν Θανάση είχαν μία κόρη την Ελένη, η οποία παντρεύτηκε με έναν αξιωματικό του ελληνικού στρατού, τον Γαϊτανάρο, απέκτησαν μία κόρη, απέκτησαν 5 παιδιά και αυτή τη στιγμή σας δείχνουμε τους απογόνους της καπετάνισσας Σοφίας που ζουν στη Νότια Αφρική. Καλησπέρα από τη Νότια Αφρική. Ονομάζομαι Θοχάρη Ρωμανέλη, είμαι γιος του Θοχάρη Ρωμανέλη και γονός του Θοχάρη Ρωμανέλη, που είχε παντρευτεί τη Μάρια Γαϊτανάρου. Είναι μέλος από 5 παιδιά, τον Σάκη, την Μάρια, τον Λάκη, τον Γιώργο και τη Σοφία. Είναι εγγόνια του Χατζιπανταζή, του Θανάση, και της Σοφίας. Εγώ γεννήθηκα στην Νότια Αφρική, ξόδεψα τα πρώτα 8 χρόνια στα σχολεία εδώ,
επιστρέψαμε στην Ελλάδα από το 1977 μέχρι το 1980 και μετά επιστρέψαμε πίσω στη Νότια Αφρική το 1981. Τέλειωσα το σχολείο στη Νότια Αφρική, πήγα πανεπιστήμιο, αποφύτησα αρχιτέκτονας, πήγα στο στρατό και έχω δουλέψει σαν αρχιτέκτονας μέχρι πρόσφατα που είχαμε αποφασίσει με τη γυναίκα μου να ανοίξουμε ένα παραδοσιακό ελληνικό μαγαζί. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε την κόρη μας με τα πιστεύω της οικογένειας, με τις αρχές της οικογένειας και αυτά που είναι σημαντικά. Εγώ είμαι Μίρια Μαϊκανάρου, έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, είμαι η κόρη του Ηλία Μαϊκανάρου και γονή του Σάκη Καπετανάρου, δισέγγονη της Καπετάνης Ασοφίας, όπως λέμε στο σπίτι της Αντάρτης Ασποπίας. Έχω στην Αφρική 13 χρόνια... 13-14. Ήρθα όταν παντρεύτηκα με το Χάρη. Γύρισα στην Ελλάδα γιατί θέλαμε η κόρη μας να γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχουμε μεγαλώσει με τις ιστορίες και τα πιστεύω για μια ελεύθερη Μακεδονία. Έχουμε μεγαλώσει με τις ιστορίες για τον οπλαρχηγό Θανάση Καναπολιαζίκη, για την Αντάρτης Αποπία. Συγχωρέστε με, εγώ δεν μπορώ να την πω καπετάνω σαν Σοφία, σαν παιδιά άκουγα τις ιστορίες για αυτήν με πόσο στένος και θάρρος όταν σκοτώθηκε ο άντρας της και αυτή σε νεαρή ηλικία, το τι έκανε και πώς ανέλαβε τη διοίκηση της ομάδας του. Γαλουχηθήκαμε με το με όλα αυτά και με το σκεπτικό ότι ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το επίθετό μας ή την καταγωγή μας προς όφελός μας. Πολύ περήφανη για αυτή, πολύ περήφανη για τους προγόνους μου. Θέλω να πω. Γεια σας, είμαι η Αγγελική Ρωμανέλη, είμαι 12 ετών, κόρη του Χάρη Ρωμανέλη και της Μύρια Μαϊκανάρου. Εγώ φυσικά έχω γεννηθεί στην Ελλάδα και ήρθα 45 ημέρων στη Νότια Αφρική, πάω σχολείο στη Νότια Αφρική και είμαι η τετρασέγγονη από την καπετάνισσα Σοφία Χατζηπαταζή και του καπετάνου Θανάση Χατζηπαταζή. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και ότι οι δύο πολεμήσαν για την ελευθερία της Μακεδονίας και δυστυχώς ο ένας σκοτώθηκε στον πόλεμο. Εγώ κάθε χρόνο εδώ στην Νότια Αφρική δεν μπορώ να κάνω πολλά άλλα πράγματα. Κάνω παρέλαση να τιμήσω την Ελλάδα και φυσικά θα κάνω, αν με χρειαστεί ποτέ η Ελλάδα, θα κάνω το αδύνατο δυνατό να τη βοηθήσω. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πω καλοτάξιδο το βιβλίο του κυρίου Σίκα. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να μας έχετε μαζί σας έστω από μακριά σήμερα. Και ευχόμαστε όταν πάμε πίσω στην Ελλάδα να μπορούμε να βρεθούμε από κοντά και να μιλήσουμε για τις ιστορίες που μας έχουν διηγηθεί οι προγόνοι μας και να μοιράσουμε τις ιστορίες που ξέρουμε. Εσύ κοριτσάκι, τι έχεις να πεις? Εγώ θέλω να ευχαριστώ που μας έσωτα αυτή την ευκαιρία να σας δείξουμε τι εννοεί η οικογένειά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι απόγονοι της καπετάνισσας Σοφίας, οι οποίοι ζουν και συνεχίζουν το όνομά της στη Νότια Αφρική. Θα δοκιμάσουμε ένα λεπτό να μιλήσουμε ζωντανά με τη Μίριαμ. Thank you.
μάτια σου σε ακούμε. Κύριε μου, σε ακούει όλο το χωριό της. Καλησπέρα, από νότια. Καλησπέρα από Νότια Αφρική. Από μένα, τη Μίρια Γαϊδανάρο και από... Την Εκκλησία Ρωμανική. Καταρχήν να σας πούμε ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Να γράψετε για την ιστορία της Γιάννης της Μεγάλης. Να πεις καλοτάξεις τόσο βιβλίο. Καλοτάξεις. Μίρια, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν έχουμε καλό σήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βίντεο ήταν καταπληκτικό. Η κορούλα σου έκλεψε τα περισσότερα χειροκροτήματα. Ευχαριστούμε. Δεν μπορούμε να σας δούμε. Περιμένω να μου το στείλετε. Δεν ανοίγει από το YouTube. Όλα καλά, θα σας δούμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Bye. Μέχρι στιγμής θα πάμε καλά με την τεχνολογία. Λοιπόν, τελειώνει ο Μακεδονικός αγώνας και λίγο πριν την απελευθέρωση 1912, αν έχετε το Θεό σας. Οι άνθρωποι εδώ στο χωριό, την ώρα που σκοτωνόταν Έλληνες, Βούλγαροι και Τούρκοι, τι κάνανε? Διοργάνωσαν αθλητικούς αγώνες. Χάρη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, το δάσκαλό μας, τον Λαζάρο, τον Αθανάσιο Λαζάρο και τον Σταθμάρχη, τον Γεώργιο Πάτσα, οργάνωσαν αθλητικούς αγώνες για ποιο λόγο? Για να ενισχύσουν το δημοτικό σχολείο, γιατί θέλαν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο και να μάθουν γράμματα. 1912 ξεκινάει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, από το χωριό συμμετέχει μια πλειάδα. Τελειώνει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, το χωριό μας ακόμη ανήκει στη Βουλγαρία. Είναι εδώ. Αυτά ήταν τα σύνορα της Ελλάδας, το πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Το χωριό μας είναι κάπου εδώ. Οι κάτοικοι δηλαδή εδώ από υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγιναν υπήκοοι της Βουλγαρίας. Ξεκινάει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, τον οποίο μετέχει ο Πέτρος Χατζηπανταζής, ο Μπαρμπαπέτρος, ο αδερφός του ο Χρήστος, ο πρώτος του ξάδερφος ο Πανταζής και ο Νικόλας Τροίλας. Τελειώνει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος και επιτέλους το χωριό είναι ελεύθερο. 28 Ιουνίου 1913 περνάει από εδώ ελληνικός στρατός καθοδόν για τις Σέρες και μετά από 530 χρόνια σκλαβιάς το χωριό Πρόσνικ είναι πλέον ελληνικό, είναι ελεύθερο. Λίγες εβδομάδες μετά την απελευθέρωση από το χωριό Πρόσνικ περνάει ο βασιλιάς, τον υποδέχονται οι κάτοικοι μαζί με τον ιερέα τον Παπαχίντζιο στο σταθμό του τρένου. 1916 ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οι κάτοικοι μεταφέρονται όλοι μηδενός εξαιρουμένου στη Βουλγαρία, άλλοι στα Κάτεργα, άλλοι μένουν στο Σιδηρόκαστρο, κάποιοι στο Άγκιστρο, κάποιοι στο Ελένικο. Το 1918 εδώ έγινε μια πολύ σημαντική μάχη ανάμεσα στους Βούλγαρους και στους Βρετανούς. Ένας από αυτούς που σκοτώθηκε είναι ο Λοχαγός Arthur Liberty Miller, σκοτώθηκαν περίπου 120 Βρετανοί στρατιώτες. Η μάχη έγινε κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Ο τάφος του Λοχαγού αυτού βρίσκεται σήμερα στο Καλόκαστρο. Στο χωριό του που είναι κοντά στο Νότιγχαμ υπάρχει αυτή η αναμνηστική πλακέτα για να τιμήσουν έναν ήρωα ο οποίος πιστεύω ότι περιμένει να τιμηθεί και από εμάς, γιατί έδωσε τη ζωή του για να απελευθερωθούν εμείς. Ξεκινάει η δεκαετία του 1920 και ευτυχώς που για το χωριό, φανταστείτε ότι όταν ήρθαν από την Ομηρία βρήκαν ένα χωριό το οποίο ήταν κυριολεκτικά ερείπια. Τα αγριόχορτα, όπως μου είπαν ότι τα λέγανε και γέρια, είχαν καλύψει τα πάντα και οι κάτοικοι όταν γύρισαν εδώ από την Ομηρία τέλη του 1918 δεν βρήκαν τίποτα. Δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν που είναι τα όρια του οικοπαίδου, όχι σπίτια να βρουν έτσι. Ευτυχώς το χωριό είχε τότε δύο φωτισμένα πρόσωπα, τον Παπαχριστόφορο και τον Μητρούση Χατζηπανταζή. Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους αναγεννήθηκε η Σκοτούσα. Αυτό που βλέπετε είναι το σχέδιο το οποίο υπήρχε τα αρχικά όταν επέστρεψαν οι κάτοικοι στο χωριό, έγιναν σχέδια για το πώς θα ανοικοδομηθούν τα χωριά τα οποία καταστράφηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι το σχέδιο του Πρόσνικ. Έτσι θα γινόταν το χωριό. Θα είχε δύο σχολεία, ένα εδώ και ένα εδώ. Θα είχε την πλατεία με εμπορικά καταστήματα, με ξενοδοχεία. Θα είχε το σιδηροδρομικό σταθμό. Δυστυχώς το κράτος φαλήρισε. Ξεκίνησε η μικρασιατική εκστρατεία. Δεν υπήρχαν χρήματα για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Το μόνο σχέδιο που υλοποιήθηκε αφορά την Ηράκλεια, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1930.
Το χωριό μας συμμετείχε στη Μακρασιατική Εκστρατεία, ενώ συγκεντρωνόταν το άχυρο, το οποίο στη συνέχεια φορτωνόταν στα τρένα και μεταφέρονταν στο Μικρασιατικό μέτωπο. Το 1924 χτίστηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός, αυτή η φωτογραφία του 1925. Όπως βλέπετε, ο σταθμός δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. 1924 ήρθαν οι πρόσφυγες σε τρία κύματα. Το πρώτο κύμα ήταν το 1924, το 1925 ήρθε το δεύτερο κύμα, το 1928 ήρθε το τρίτο κύμα. Η Πινελόπη Χρυσέλη Αποστολίδου περιγράφει πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο της «Πορεία ζωής» την πορεία των προσφύγων, πώς ήρθαν από τη Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της περιοχής των Σερών. 1926 έχουμε το πρώτο κορίτσι από τη Σκοτούσα που πηγαίνει στο γυμνάσιο, είναι η κυρία Κατίνα. Περισσότεροι φαντάζομαι εδώ μέσα έχουν περάσει από τα χέρια της και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Στα μέσα του 1920 άρχισαν να χτίζονται τα πρώτα αρχοντικά στη Σκοτούσα, άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες, άρχισαν να γίνονται οι πρώτες βιοτεχνίες. Στη δεκαετία του 1920 το χωριό μας είχε κυρίως εκοκιστήρια, είχε 4 εκοκιστήρια. Στα τέλη του 1920 τελειώνει το χτίσιμο του Δημοτικού Σχολείου. Είναι το ίδιο κτίριο που έχουμε δίπλα. Φανταστείτε ότι έχει ηλικία περίπου 90 έτη. Από αυτό περάσαμε σχεδόν οι περισσότεροι από όσους είμαστε εδώ μέσα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Δήμητρα Τερζή να μας πει δύο λόγια για το πώς εξελίχθηκε η εκπαίδευση στο χωριό του Πρόσφυγα αρχικά και της Σκοτούσας αργότερα. Ευχαριστώ. Ξεκίνησε στα τέλη του 1870 μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Νεολόγος του 1885 λειτουργεί γραμματοδιδασκαλείο και σύμφωνα με το διπορικό του Σχοινά που λέει «Προς ενίκιον, τσιφλίκιον, προς δυσμάς των σερών και περιτασβιών σε ώρας απέχων περιλαμβάνει 114 οικίας και 580 ψυχάς, συντηρεί γραμματοδιδασκαλείο αριθμού 25 μαθητάς». Οι πρώτοι γραμματοδιδάσκαλοι είναι ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, ψάλτης και ράπτης στο χωριό, και ο Παπα-Νικόλος Παπα-Νικολάου. Το 1890 αρχίζουν να πηγαίνουν και τα κορίτσια στο σχολείο. Το 1902 το προξενείο στέλνει στη Σκοτούσα τη σεραία δασκάλα Μαρία Σανολαδά. Το 1913 δάσκαλος της Σκοτούσα είναι ο Αθανάσιος Λαζάρου, ο οποίος συφωνέθηκε από τους Βουλγάρους. Το 1913-14, σύμφωνα με τη στατιστική του επιθεωρητού Χαράλαμπου Κυριακάτου, το Πρόσφυγκ έχει κοινοτικό σχολείο με 4 τάξεις. Οι μαθητές του είναι 70, οι μαθήτριες 26. Έχει έναν δάσκαλο και 2 δασκάλες. Το νηπιαγωγείο είναι σε διαφορετικό κτίριο και η κατάσταση του κτιρίου είναι ανεκτή, όπως και τα έπιπλα και τα σκεύη. Η κοινοτική δαπάνη ανέρχεται σε 95 λίρες. Το 1920, ο Παπαχριστόφορος Μιχαηλίδης από το Τσεκερδεκλή της Ανατολικής Ρωμιλίας ζητά από την Ομαρχία δύο σκηνές, για να στήσει εκκλησία και σχολείο. Όμως αυτές τις σκηνές τις έπαιρνε ο Βοριάς που φυσάει εδώ πέρα, ο Ρούπελς όπως λέει ο παπάς, και έτσι μετά από ένα χρόνο παίρνει από το κράτος 2 γαλλικές παράγκες, τις οποίες στείνει πάλι για εκκλησία και σχολείο. Το 1928-1930 χτίζεται το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο υπάρχει ακόμα. Το Δημοτικό Σχολείο αυτό
βοήθησαν στο χτίσιμο όλοι οι κάτοικοι του χωριού, συνεισφέροντας με εργασία ή συνεισφέροντας με χρήματα. Τη σχολική εφορία εκείνη την εποχή ήταν ο Μητρούσης Χατζηπανταζής πρόεδρος, ο Παπαχριστόφορος Μιχαηλίδης Ταμίας και δάσκαλος ήταν ο Σακελαρίου ή Σακελάρης Δημήτριος. Το 1941-44 η εκπαίδευση είναι βουλγαρική. Μετά τη βουλγαρική κατοχή, το 1944-45 δάσκαλοι στο χωριό είναι κοινοτικοί, γιατί δεν υπήρχαν πλέον δάσκαλοι για να διοριστούν. Έτσι έρχεται από τις Σέρες η κυρία Ιγνατιάδου Ευλαμπία, που είχε τελειώσει το γυμνάσιο κατόπιν κυρία Χατζηπανταζή, ο Χρήστος Βανιτσάρης Ιπισκούλης και ο Καμίλακης Πασχάρης. Από τους πρώτους δασκάλους που δούλεψαν στο χωριό και κατάγονται από το χωριό είναι ο Χρήστος Δαρδαμής και η νηπιαγωγός Εκατερίνη Χίντζου Μιχαηλίδου. Την δεκαετία του 1950 γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια δασκάλων στη Σκοτούσα. Διευθυντής τότε του σχολείου είναι ο Εμμανουήλ Ροβίθης και εκπαιδευτική είναι η Αλίκη Μπαμπαλίτη, ο Πανσελινάς Τηλιανός και ο κοινοτικός Αραμπατζής Δημήτριος. Επιθεωρητής είναι ο Βασίλειος Παπαστεφάνου. Στη φωτογραφία φαίνεται και ο κύριος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι γραμματέας, και ο πρόεδρος που είναι ο Κασάπης Ηρακλής. Όλοι θα θυμόσαστε τα πράσινα ξύλινα θρανία που χρησιμοποιούσαμε στο δημοτικό και δίπλα το αλφαβητάριο που χρησιμοποιούσαμε, που είναι το μακροβιότερο και χρησιμοποιήθηκε από το 1955 μέχρι το 1978. Είναι η Άννα, ο Μίμης, η Λόλα, η Έλλη. Το 1960 λειτουργήσε για πρώτη φορά το ιδιωτικό γυμνάσιο με την επωνυμία Λεωνίδας Παπαπαύλος στο κτίριο του Χρήστου Κύρδα και αργότερα του Θεοχάρη. Το 1965 έγινε τριτάξιο και δημόσιο. Τη δεκαετία του 1960 οι γυμναστικές επιδείξεις στο σχολείο αποκτούν μεγάλη έννοια. Στη φωτογραφία ο δάσκαλος Φόρλεκας Γεώργιος από την Καστοριά ενώ δίνει το παράγγελμα. Το 1970 χτίζεται το κτίριο του νηπιαγωγείου και ο παιδικός σταθμός. Το 1971-72 με διευθύντρια την Τάτσουλη Σταυρούλα από τα Τρίκαλα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Μία από αυτές είναι το ψυχαγωγικό απόγευμα με τους υπερήλικες. Γλέντισαν οι υπερήλικες εκείνη την ημέρα, διασκέδασαν. Στη φωτογραφία φαίνεται ο Αργύρης Χιόγκας, ο οποίος χορεύει τη διευθύντρια. Παρέστησαν εκείνη την ημέρα ο νομάρχης, ο επιθεωρητής, εκπρόσωποι του στρατού και τα παιδιά ψυχαγώγησαν τους υπερήλικες παίζοντας κομμωδία και τραγουδώντας. Το 1980 γίνονται τα εγγένεια του γυμνασίου Σκοτούσης σε δικό του κτίριο με υπουργό παιδείας τον Στέλιο Παπαθεμελή και πρόεδρο τον Νίκο Χαβαλέ. Σε αυτόν τον πίνακα φαίνονται οι μαθητές ανασχολικό έτος με τον πληθυσμό του Σκοτούσας και βλέπουμε ότι ο αριθμός των μαθητών θύνει, γιατί τα παλιά τα χρόνια οι μαθητές έμεναν, γιατί υπάρχει αστιφιλία, γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα. Μετά την παρένθεση αυτή που αφορούσε την εξέλιξη της διαδικασίας της εκπαίδευσης της Σκοτούσα, ακόμα στη δεκαετία του 30. Το 1931 περνάει ο Βενιζέλος από το χωριό, κατεβαίνει στο σιδηροδρομικό σταθμό, τον υποδέχεται όλο το χωριό, γεμάτο με λουλούδια το χωριό. Από τότε έμεινε και η φράση, όταν κάποιος είχε πολλά λουλούδια στο σπίτι του,
Η πρώτη ερώτηση που του κάνανε ήταν γιατί τόσα λουλούδια ο Βενιζέλος θα έρθει. Είχε γεμίσει το χωριό με λουλούδια, είχε αναγνώσει χαλιά. Υποδέχτηκαν τον Βενιζέλο στο καφενείο που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Στα μέσα, στις αρχές του 1930, ξεκίνησαν τα έργα στην Πέλιτσα. Ήρθε η Φαγάνα. Οι κάτοικοι του χωριού παρατούσαν τις δουλειές τους και πηγαίναν να δουν πώς δουλεύει η Φαγάνα. Έγιναν οι καταράκτες, δυστυχώς καταστράφηκαν και έτσι ένα πολύ ωραίο σημείο του χωριού, που ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αξιοθέατο, δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, οι προσωπικότητες οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ήταν ο πρόεδρος, ο Βασίλης Χατζηπανταζής, ήταν ο γαμπρός μας, ο Ηλίας Γαϊτανάρος, ο οποίος είχε πάρα πολύ φιλόδοξα σχέδια για το χωριό. Ήθελε να χτίσει αλαντοποιείο, ήθελε να χτίσει μακαρονοποιεία. Τα ξεκίνησε, έφτιαξε τα κτίρια. Δυστυχώς ήρθε αφενός με έναν πλάκι στο κίνημα του 1935 και στη συνέχεια λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα σχέδιά του καταστράφηκαν, έχασε όλη την περιουσία του. Ο τρίτος που βλέπουμε στη φωτογραφία είναι ο πρώτος μας δάσκαλος, ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ξεκίνησε μια αμφιλεγόμενη δεντροφύτευση, τα χιλιόδεντρα. Τα χιλιόδεντρα αυτός τα φύτευσε με δική του πρωτοβουλία. Δυστυχώς η εποχή εκείνη, επί καθεστώτος Μεταξά, δεν επέτρεπε τέτοιες συλλογικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα όσοι κάτοικοι είχαν βοηθήσει το έργο αυτό να βρεθούν στη συνέχεια στην ασφάλεια. Ξεκινάμε το 1940, οι Σκοτουσέοι, να ξέρετε, έχουν στο DNA τους το να περνάνε καλά. Το είπε ο Βούλγαρος ο Καντσόφ από το 1890. Ενώ πλησίαζε ο πόλεμος, αυτοί περνούσαν καλά. Διασκέδασαν, χόρευαν στο πανηγύρι. 28 Οκτωβρίου έρχεται ο πόλεμος, γύρω στα 24 αγόρια από τη Σκοτούσα έφυγαν για τον πόλεμο. 1941 ήρθαν οι Βούλγαροι, άλλαξαν όλες τις πινακίδες, ξανά έκαναν το χωριό Προσένικ, όχι Προσένικ, Προσένικ το λέγανε οι Βούλγαροι. 1943 κάποιοι από τους χωριανούς μας φεύγουν γιουρντουβάκια, ευτυχώς κανείς από αυτούς, ευτυχώς γύρισαν όλοι πίσω. 1947 η ζωή ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Δείτε τι ωραία κορίτσια που είχε το χωριό το 1947. Και τώρα έχει ωραία, ναι. Ωραία χτενίσματα, ωραία ρούχα. Ωραία χωρίστρα. Στη συνέχεια, δυστυχώς έρχεται ο εμφύλιος πόλεμος, καταστρέφονται κάποιες από τις υποδομές της Σκοτούσας, όπως είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός και η κοινότητα. Ο εμφύλιος τελειώνει το 1949, η ζωή ξαναβρίσκει το ρυθμό της, τα νέα ζευγάρια θέλουν να πούν φωτογραφία να θυμηθούν για να θυμούνται τα νιάτα τους. Το ποδόσφαιρο μπαίνει στη ζωή των Σκοτουσέων και ξεκινάει η δεκαετία του 1950, που κατά τη γνώμη μου είναι η χρυσή δεκαετία της Σκοτούσας. Πρόεδρος στην εποχή εκείνη ήταν ο Νικολάκης Χατζηπανταζής. Αρχές του 1950 χτίζεται το εργοστάσιο, το εποπιστήριο της Ένωσης. Στη συνέχεια η Σκοτούσα αποκτά και άλλη βιομηχανία των οριζόμενων. Γίνονται τα ξηραντήρια το 1954. Η γεωργική καλλιέργεια πλέον αποκτά περισσότερα μηχανικά μέσα. Έτσι έχουμε τις πατώσες, μαζεύονται και αλωνίζουν. Έρχονται τα πρώτα τρακτέρ στο χωριό. Υπάρχουν επαγγελματικές σχολές για τους νέους για να μάθουν διάφορες τέχνες. Όχι μόνο για τα αγόρια, αλλά και για τα κορίτσια, για να γίνουν μοδίστρες. Ο κόσμος διασκεδάζει, οι νέοι αγοράζουν ποδήλατα, κάνουν βόλτες, πηγαίνουν στα διπλανά χωριά. Περνάνε πολύ καλά στο πανηγύρι. 1955 έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό και έτσι τα σίδερα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι νοικοκυρές με το κάρβουνο μένουν στα αζήτητα. 1956 ψηφίζουν οι γυναίκες και μετά την καπετάνισσα Σοφία έχουμε άλλη μια καπετάνισσα, τη Βαγγελούδα, που αξίζει εδώ να αναφερθεί. Ότι την εποχή εκείνη ήταν από τις πρώτες γυναίκες που εξελέγει στο Κοινοτικό Συμβούλιο και για κάποιους μήνες ήταν και πρόεδρος του χωριού. Την εποχή εκείνη η βιομηχανική ζώνη της Σκοτούσας ήταν στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στις αρχές του 1970 και φαίνονται λίγο τα καταστήματα, το ξενοδοχείο, το διόραφο κτίριο που βλέπετε ήταν ξενοδοχείο, υπήρχε μήλος για σουσάμι, υπήρχε αλευρόμήλος, υπήρχαν φασματοπολία, πάρα πολλά καταστήματα. Στα τέλη του 1950, στη Σκοτούσα έχουμε την πρώτη γενιά φοιτητών και αυτό το οφείλουμε σε έναν φωτισμένο άνθρωπο, τον κύριο Χρήστο, τον Χρήστο τον Δαρδαμή, τον δάσκαλο. Έγινα στο σημείο
το σημείο αυτό να παρακαλέσω τον Γιώργο τον Ιακωβίδη, τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι ένας από τους μαθητές του Κυρχρίστου και ανήκει στην πρώτη γενιά φοιτητών που έβγαλε τη Σκοτούσα. Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ειλικρινά που με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου για τη Σκοτούσα από τον καταξιωμένο χειρουργό, γιατρό του Διαβαλκανικού Κέντρου Νίκου Σίκα, μου δίδεται και εμένα η ευκαιρία να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό μου, στο σχολείο μας με τις τόσες πολλές αναμνήσεις. Ο επιτυχημένος γιατρός και φίλος Νικόλαος Σίκας έκανε πραγματικότητα το όνειρό του. Μπράβο. Είναι όμορφο να γίνει σε σκαπανιέ της ιστορίας του τόπου. Θα σας μεταφέρω το κλίμα της εποχής του 1950 και μετά, διότι οι περισσότεροι δεν ζήσαν παιδικά χρόνια εκείνη την εποχή και είναι λίγοι αυτοί που έχουν την ηλικία και θυμούνται κάποια πράγματα. Με το τέλος του εμφυλίου πολέμου η χώρα άρχισε να βρίσκεται την ηχμάδα της. Στις πόλεις και στα χωριά λειτουργούσαν πλέον τα σχολεία, οι γονείς της εργασίας τους και τα παιδιά στα σχολεία να μαθαίνουν γράμματα, την αναγκαιότητα των οποίων πλέον όλοι καταλάβαιναν. Ειρηνικό το έργο. Ειρήνη, εργασία, προκοπή. Το μέλλον αισιόδοξο. Όμως για τα παιδιά τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Αλλά ούτε και για τους γονείς. Όλοι είχαν τις δυσκολίες να προσαρμοστούν στα ειδικά δεδομένα της εποχής. Η φτώχεια ανηλαίτη τροχοπέδι κάθε προσπάθεια. Η σκέψη και η απόφαση να στείλει το παιδί στο γυμνάσιο και να στερηθεί την εργασιακή προσφορά του οικογένεια δεν ήταν εύκολο. Μήπως ήταν άδικο να δουλεύουν κάποιοι για τα αδέρφια που σπουδάζουν. Όμως και να αρνηθεί σε ένα παιδί που προοδεύει, που διαβάζει και μπορεί να γίνει κάτι, είναι δίλημα για τους γονείς. Για μερικούς από εμάς, από τα παιδιά, η τύχη μας χαμογέλασε και διορίστηκε στο σχολείο μας ο εξκοτούσης καταγόμενος δάσκαλος Χρήστος Αδαμής, γνωστός στους γονείς, άγνωστος στα παιδιά. Θυμάμαι όταν πρωτοπήγε στην αίθουσα διδασκαλίας, σοβαρός, ευθυπενής, δωρικός στην μορφή, είπε: «Θα είμαι ο δάσκαλός σας, πήρα την τάξη σας, θέλω ησυχία στο μάθημα, διάβασμα χωρίς απουσίες. Εν τόπι και πόντι δεν θα μαλώνετε». Όταν είπα στον πατέρα μου ότι έχουμε νέο δάσκαλο, τον Χρήστο, είπε: «Μπράβο στο παιδί. Η μάνα του η χείρα το σπούδασε, αλλά και αυτός το ήθελε, έσπωσε τον εαυτό του». Από τη μια ο Χρήστος δάσκαλος και από την άλλη